Να, για να μιλήσουμε λίγο για τα εμβόλια της εφηβείας. Τώρα το κορίτσι μου πια είναι στην Δευτέρα Λυκείου, είναι 16 χρονών. 17, ε. Τον Απρίλιο κλείνει τα 17. Πάει, μεγάλωσες, πολύ μου μεγάλωσες. Πάρα πολύ μου μεγάλωσες, όλα καλά. Λοιπόν, σε αυτές τις ηλικίες έχουμε να κάνουμε 2-3 εμβόλια, τα οποία δεν τα συζητάγαμε παλιά, ήρθαν οι ώρες όμως να γίνουν. Αυτά είναι πρώτον, ένα επαναληπτικό εμβόλιο του τετάνου, το Boostrix, το οποίο κανονικά πρέπει να γίνεται κάθε 5 με 10 χρόνια σε όλη μας τη ζωή, ένα του τετάνου, κάθε πενταετία. Το χρωστάει και πρέπει να γίνει. Το δεύτερο είναι το εμβόλιο, δύο καινούργια εμβόλια, τα οποία δεν είχαμε ασχοληθεί παλιά. Το ένα είναι του μηνυκητιδόκοκκου και το άλλο του πνευμονιόκοκκου. Του μηνυκητιδόκοκκου, μάλιστα, υπάρχει τώρα ένα καινούργιο εμβόλιο, το οποίο είναι τετραδύναμο και αξίζει να γίνει στα παιδιά, τα οποία πρόκειται να μπουν στα πανεπιστήμια. Γιατί έχονται σε επαφή με πολύ κόσμο. Άρα λοιπόν είναι ένα καινούργιο εμβόλιο και το συστήνουμε ανεπιφύλακτα. Τώρα έχει βγει κυκλοφορήσει, δεν ξέρω αν έχει κυκλοφορήσει ακόμη στα φαρμακεία, αλλά θα το κάνουμε. Το δεύτερο το οποίο είναι υποσυζήτηση είναι το πνευμονιοκόκκου, το 13 δύναμο. Εμείς δηλαδή, τούτα τα παιδιά πιθανώς να είχαν κάνει, να μην είχαν κάνει έστω και μία δόση του πνευμονιοκόκκου. Οπότε βλέπω δεν έχει γίνει. Δεν είναι υποχρεωτικό, είναι σύσταση δικιά μου. Το κράτος λέει μέχρι την ηλικία των 5 χρονών, αλλά εγώ στα μεγάλα παιδιά, όπου αντέχει τσέπες των γονιών, το συστήνω. Έτσι. Και το τρίτο και το τέταρτο και το τελευταίο είναι το εμβόλιο του καρκίνου τραχύλου της μήτρας, το οποίο ήδη έχετε ξεκινήσει εσείς, έχετε κάνει μία-δύο δόσεις, κάνουμε και την τρίτη και προφυλασσόμαστε. Έναντι του HPV, είναι ένας ιός αυτός ο ιός δυνητικά, εάν κολλήσουμε, μπορεί να μας δημιουργήσει λοιπόν κάτι της. Έτσι, το καρκίνο. Λοιπόν, γι' αυτό και το κάνουμε. Ουσιαστικά προφυλασσόμαστε έναντι αυτού του ιού. Το πιθανότερο μετά από μερικά χρόνια να ανακαλύψουμε και άλλους ιούς οι οποίοι δημιουργούν τέτοιες καρκινικές καταστάσεις και να έχουμε την ικανότητα να προστατευτούμε και για άλλους λόγους. Δεν σταματά όμως εκεί. Σε αυτή την ηλικία που είσαι, θέλω πάρα πολύ να έχεις στο μυαλό σου πάρα πολύ τα σεξουαλικά μεταδεδόμενα νοσήματα. Έτσι. Δηλαδή αρχίζουν και τα παιδιά και ενηλικιώνονται, αρχίζουν και έχουν και μια άλλη ζωή, σιγά σιγά θα μπουν και σε αυτό και θέλουν λοιπόν προσοχή. Έτσι. Μεγάλη προσοχή, δεν είναι κάτι ντροπέζα να τα ακούμε. Για να το πω, πρέπει να πούμε να προσέχετε τον εαυτό σας οπωσδήποτε. Μεγάλη προσοχή σε σεξουαλικά μεταδεδόμενα νοσήματα. Παλιά ήταν οι σύφυλλοι, τα μυκοπλάσματα, οι τριχομονάδες, είχαμε όλα αυτά δημιουργούσαν καταστάσεις. Τώρα λοιπόν υπάρχουν κι άλλα. Προσοχή μεγάλη, έτσι, και ακόμη και AIDS και ό,τι θέλεις. Μεγάλη προσοχή. Ερωτήσεις.